Ο Ερντογάν άφησε γαλλικά στρατιωτικά σκάφη να περάσουν τον Βόσπορο και να φτάσουν Ουκρανία. Σύντομα, συνάντηση με Πούτιν. Ο Ερντογάν λοιπόν λέγεται πως άφησε γαλλικά στρατιωτικά σκάφη που κινούνταν με προορισμό την Ουκρανία να περάσουν από τον Βόσπορο. Πρόσφατα, υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο που δείχνει ένα μη ταυτοποιημένο φορτηγό πλοίο να περνάει το πέρασμα του Βοσπόρου. Δύο σκάφη περιπολίας τύπου FPB-98, παραγόμενα στην Γαλλία από την εταιρεία Όσια, εθεάθησαν στο κατάστρωμα του πλοίου. Σύμφωνα με πηγές, τις οποίες επικαλείται η ρωσική ειδησιογραφική υπηρεσία Aviapro, αυτά τα σκάφη σκοπεύονται να χρησιμοποιηθούν από την συνοριοφυλακή της Ουκρανίας. Η συμφωνία μεταξύ του Κιέβου και της γαλλικής εταιρείας υπογράφηκε το 19. Πρέπει να σημειώσουμε πως η πρώτη παρτίδα δύο σκαφών τύπου FPB-90 παραδόθηκε στην επικράτεια της Ουκρανίας στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου φέτος, ενώ αυτά τα σκάφη πέρασαν μέσω της Ρουμανίας για να φτάσουν στην χώρα. Η σημερινή παρτίδα φαίνεται πως έχει ακολουθήσει μια εναλλακτική πορεία κατά μήκος των χωρικών υδάτων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Αξίζει να σημειώσουμε πως η Τουρκία δεν εμπόδισε το πέρασμα αυτού του φορτηγού πλοίου, γνώριζε όμως πολύ καλά πως υπήρχαν στρατιωτικά σκάφη στο κατάστρωμά του. Αυτό, σύμφωνα με την Aviapro, εγείρει ερωτήματα για την εμπλοκή του Ερντογάν, ειδικά εν ώψη της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία αναμένεται να συζητήσουν τη συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας. Όσον αφορά το θέμα της συνάντησης των δύο προέδρων, πρόσφατα τουρκικά κρατικά μέσα ανέφεραν πως ο Ερντογάν σκοπεύει να επισκεφθεί την Ρωσία στο σύντομο μέλλον. Ως μέρος της επίσκεψής του στην χώρα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν. Το κύριο περιεχόμενο της συζήτησης περιέχει το ζήτημα της συμφωνίας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, μια συμφωνία στην οποία συμμετείχαν και οι δύο χώρες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός πως μία ημέρα πριν ο γνωστός επιχειρηματίας Ρωμάν Αμπράμοβιτς πέταξε από την Τουρκία με προορισμό τη Μόσχα. Εικάζεται πως μπορεί να έλαβε μέρος σε προκαταρκτικές συζητήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στη Ρωσία. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως η ρωσική πλευρά αρνήθηκε να επισκεφθεί την Τουρκία, ωστόσο δεν δόθηκε κάποιος ακριβής λόγος πίσω από αυτή την απόφαση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.